πλάσματα και τόσα άλλα. Δυστυχώς, στα χρόνια της πανδημίας, η δημόσια υγεία στήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα από μια ανερμάτιστη πολιτεία με τη σύμπραξη των παρατρεχάμενων της εξουσίας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας που μετατράπηκαν σε σύγχρονα όπλα φόβου και παραπλάνησης του λαού. Το τραγικότερο όλων είναι ότι η διοικούσα εκκλησία και πολλά κάστρα της Ορθοδοξίας όχι μόνο έπεσαν σαν χάρτινοι πύργοι, όχι μόνο συνένησαν σε ένα τέτοιο οργανωμένο έγκλημα, αλλά έστειλαν και την Ορθόδοξη πίστη στον αναπνευστήρα. Με το κλείσιμο των εκκλησιών, με την κατάργηση των λιτανιών, με τα λογής μασκοκηρύγματα και τις αιρετικές εμβολιοσοφιστίες και την αδογμάτιστη μετάθεση ακόμα και του Πάσχα των Ελλήνων. Σήμερα βλέπουμε το ασυγχώρητο έγκλημα του κορονοϊού να συνεχίζεται με τα όρνεα που ξεσχίζουν τις σάρκες των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας, ξεπουλώντας τα στα ξένα συμφέροντα. Ήδη επιχειρούν να κάνουν το ίδιο και στην Κύπρο. Σήμερα διακηρύσουμε ότι δεν θα τους περάσει. Η λέλαπα του ξεπουλήματος της χώρας μας θα μας βρει ενωμένους απέναντί τους. Θα παλέψουμε με κάθε μέσο, αδιαφορώντας για την παράλυση που έχει καταλάβει ένα τμήμα του πληθυσμού, και θα βρεθούμε αταλάντευτοι απέναντί τους. Δεν θα επιτρέψουμε το άνομο ξεπούλημα της πατρίδας μας και την ακύρωση της ζωής των παιδιών μας από τους αχαλήνετους νεοταξίτες που μοιράζουν ψεύτικο χρήμα χωρίς αντίκρισμα. Ήδη η μεγαλύτερη οικονομία των παγκόσμιων αρπακτικών κατάραει μπροστά στην απληστία της πολεμοκάπηλης κυριαρχίας του. Ήδη η Ορθοδοξία ετοιμάζεται να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες της ψευτοευσέβειας και της κορονοπλάνης. Τιμημένοι υγειονομικοί, σας ευχαριστώ για τον αγώνα σας. Σας συγχαίρω για τη θυσία σας. Σας ευγνωμονώ που είστε εδώ για να ανοίγετε τον δρόμο, να γκρεμίζετε το ψέμα, να φωτίζετε τα σκοτάδια, να ελευθερώνετε τις παγιδευμένες ψυχές μας, να ανεμίζετε ψηλά τη σημαία της αλήθειας και του χρέους. Εσείς είστε οι φάροι της κοινωνίας. Εσείς είστε το φως των Ελλήνων και του κόσμου. Συνεχίστε τη θριαμβευτική σας πορεία. Κρατήστε ψηλά την Ανδρεία και την Ορθόδοξη πίστη και την ελπίδα της Ανάστασης για την πατρίδα και το έθνος. Μετά από αυτό το επέσχυντο χρονικό της ντροπής και του σκότους, θα προβάλλει η Ανάσταση της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας για να φωτίσει δικαιωματικά όλο τον κόσμο. Σε αυτή την ένδοξη αναλαμπή θα σας έχουμε πρότυπο της αλήθειας, του φωτός και της Ορθοδοξίας. Είστε οι φωτεινοί σηματοδότες για όλους μας. Σας φύγω αδερφικά το χέρι. Χριστός Ανέστη! Άλυθος!